Μπετρούνια, αυτό, αλλά τώρα... έχουμε... βέβαια. Πάμε τώρα στον τεράστιο, στον άρχοντα των Κρήκων, τον βασιλιά της Ευρώπης. Επέστρεψε στο θρόνο του και όχι μόνο επέστρεψε στο θρόνο του, αλλά έγραψε και ιστορία. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 7ο χρυσό του μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το διανοείστε λίγο, 7ο μετάλλιο χρυσό, έτσι. Είναι ο μόνος αθλητής που έχει καταφέρει να έχει 7 χρυσά μετάλλια στο ίδιο όργανο. Ξεπέρασε τον Ούγγρο σπεσιαλίστα του πλάγιου ύπου Κρίστιαν Μπέρκι, ο οποίος κατήχε το ρεκόρ με 6 τίτλους. Πλέον έχει φτάσει τα 9 μετάλλια, έχει και 2 χάλκινα ο Λευτέρης και αποδεικνύει ότι είναι ένας από τους κορυφαίους, μάλλον ο κορυφαίος θα έλεγα, στο αγωνισμά του. Καταπληκτικός στα 33 του χρόνια, τη στιγμή που όλοι οι άλλοι είναι πολύ μικρότερη σε ηλικία. Δείχνει πόσο μεγάλος αθλητής είναι. Άμα θέλετε να ακούσουμε λίγο την ανάγνωση του εθνικού ύμνου για χάρη του Λευτέρη. Και τον βλέπουμε ότι έχει ανέβει τόσες φορές στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και είναι συγκινημένος μετά από τόσες φορές το ίδιο, όπως ήταν στην πρώτη φορά. Και κάθε φορά σεμνός και ταπεινό. Ένας άνθρωπος που έχει περάσει πολύ δύσκολα, έχει κάνει πολλά χειρουργία και να κάνεις χειρουργείο στον νόμο, ενώ κάνεις κρίκους, δεν είναι επεξεγέλαστο. Το καταλαβαίνετε ότι τα χέρια και η ώμη είναι το πιο βασικό για να κάνεις κρίκους. Το πρωί σχολιάζαμε πόσο μεγάλη ανάγκη είχαμε μια θετική είδηση. Και πόσες φορές αυτός ο υπέροχος άνθρωπος πάνω απ' όλα μας έχει χαρίσει τέτοιες στιγμές να νιώσουμε εθνική υπερηφάνεια. Τεράστιος αθλητής. Τεράστιος, να είναι καλά. Έδειξε και εκείνος στην οικογένειά του ότι να τον βρίσκεται χαίρονται. Σε καταπληκτική κατάσταση. Γιατί πέρασε και στον προκριματικό πρώτος. Πήγε και η βασιλική με τα μωρά, με τα μικρά, του φέρε γούρι. Δηλαδή αυτό είναι ένα μήνυμα. Εγώ πιστεύω επειδή ο Λευτέρης είναι ένας αθλητής που δεν ικανοποιείται με τίποτα άλλο εκτός από την κορυφή, γιατί είναι για την κορυφή ο ίδιος. Είναι ένα μήνυμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι ο επόμενος μεγάλος επίσημος αγώνας του, ότι είναι σε φοβερή κατάσταση, το έδωσε από τον προκριματικό, πέρασε πρώτος και ακόμα καλύτερο πρόγραμμα εκτέλεσε στον τελικό με 15.000 βαθμούς. Ήταν αδιαφεσβήτητος νικητής, δεν υπήρχε να τον αφισβητήσει κανένας από τους δύο.